Ψάχνεις τη χαμηλότερη τιμή για αγορές από Κίνα? couponect.gr. Συνδέσου και βρες τη χαμηλότερη τιμή. Γεια χαρά σε όλους, Στέφανος εδώ και πάμε να κάνουμε ένα ακόμα unboxing, testing και review για ένα ακόμα προϊόν από το Banggood. Αυτή τη φορά για μια κάμερα ασφαλείας η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως κουδούνι στο σπίτι μας. Πάμε να ξεκινήσουμε. Αυτό εδώ είναι το πακέτο μας. Εδώ μπροστά μας δείχνει κάποια χαρακτηριστικά. Wi-Fi 2,4 GHz, 3,7 Volt οι μπαταρίες, H264 υποστήριξη, codec, εδώ πέρα οι μοίρες, 166 και two-way audio, που σημαίνει ότι μπορούμε να συνομιλήσουμε με αυτόν που βρίσκεται έξω από το σπίτι μας. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε το κουτί και να δούμε εδώ πέρα τι έχει μέσα. Πάμε να δούμε λίγο εδώ πέρα την συσκευή. Βλέπετε εδώ πέρα πώς ακριβώς είναι. Στο μπροστά μέρος έχει αυτό το κόψιμο, το οποίο είναι χρυσαφή χρώμα. Και στο κέντρο ακριβώς έχει αυτό εδώ το σηματάκι του ήχου. Τώρα, από πλάγια εδώ έχουμε άλλο ένα κουμπάκι στο πάνω μέρος εδώ, το οποίο φαίνεται να είναι για τον ήχο, μάλλον να ανοίξει και να κλείσει τον ήχο, και από εδώ έχουμε άλλα δύο κουμπάκια, θα δούμε τι ακριβώς κάνουνε. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη συσκευή και πάμε να δούμε λίγο και την βασική συσκευή. Πάμε εδώ στην συσκευή να τη δούμε λίγο πώς είναι. Πλαστική συσκευή, όλη η κατασκευή είναι πλαστική. Εδώ στο πάνω μέρος έχουμε έναν σένσορα όπου ουσιαστικά μόλις ανιχνεύσει κίνηση ενεργοποιείται και σου στέλνει ένα μήνυμα, για παράδειγμα, στο κινητό. Μπορεί να δουλέψει κατά αυτόν τον τρόπο. Τώρα, από κάτω στο κέντρο βλέπετε εδώ την κάμερα και από δίπλα έχουμε έναν σένσορα ο οποίος ενεργοποιείται, για παράδειγμα, όταν δεν υπάρχει επαρκής φωτισμός, έτσι ώστε να αλλάξει τις ρυθμίσεις αυτόματα και να ενεργοποιήσει το Night Vision, τη νυχτερινή λήψη. Εδώ έχουμε ένα μικροφωνάκι, έτσι ώστε όταν μας μιλάει κάποιος να τον ακούμε εσωτερικά από το κινητό μας τηλέφωνο. Και εδώ κάτω, σε αυτό το σημείο, υπάρχει ένα κουμπάκι το οποίο ουσιαστικά χτυπάει το κουδούνι, ενεργοποιεί την συσκευή για να χτυπήσει στο μέσα μέρος το κουδούνι. Και γύρω από αυτό, εδώ σε αυτό το σημείο, έχουμε ένα LED το οποίο ουσιαστικά μας δείχνει κάποιες ενδείξεις για την συσκευή. Όταν για παράδειγμα αναβοσβήνει μπλε, τότε βρισκόμαστε σε κατάσταση ενεργοποίησης της συσκευής, configuration. Όταν ανάβει κόκκινο, τότε δεν μπορεί να συνδεθεί σε Wi-Fi. Όταν το μπλε χρώμα στο LED είναι μονίμως αναμένο, τότε η συσκευή έχει συνδεθεί επιτυχώς. Και όταν το κόκκινο και το μπλε χρώμα ταυτόχρονα είναι ενεργοποιημένα, τότε η συσκευή έχει συνδεθεί σε Wi-Fi. Στο κάτω μέρος, όπως βλέπουμε, έχει αυτά τα δύο ανοίγματα, όπου ουσιαστικά είναι το speaker του. Από εδώ ακούγεται η συνομιλία μας, αυτό που λέμε εμείς, σε αυτό που βρίσκεται στο εξωτερικό σημείο, έτσι ώστε να κάνουμε την συνομιλία. Τώρα, από την κάτω μεριά, από την πίσω μάλλον μεριά, όπως βλέπουμε εδώ υπάρχουν δύο σημεία τα οποία μπορούμε να ξεκολλήσουμε από εδώ και να τα κολλήσουμε και να κολλήσουμε τη συσκευή πάνω σε κάποια επιφάνεια αναλόγως που θέλουμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Σε αυτό το σημείο βλέπετε ότι γράφει open, που σημαίνει ότι αν τραβήξω προς τα κάτω ανοίγει εδώ
και μπορούμε να τοποθετήσουμε σε αυτό εδώ το σημείο τις μπαταρίες μας, οι οποίες μπαταρίες είναι τύπου 18650, τις οποίες πρέπει να προμηθευτούμε εμείς διότι δεν υπήρχαν μέσα στην συσκευή. Μπορείτε να τις βρείτε εύκολα σε ειδικευμένα καταστήματα με μπαταρίες. Εδώ έχουμε ένα reset button, ωραία, το οποίο μπορούμε να πατήσουμε. Και εδώ, σε αυτό εδώ το σημείο, μπορούμε, από ό,τι φαίνεται, να συνδέσουμε τη συσκευή με ρεύμα. Ωραία, υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Στο πάνω μέρος εδώ βγαίνει και αυτό το σημείο και όπως βλέπετε έχουμε μία θύρα USB και μία θύρα για microSD κάρτα, έτσι ώστε εάν θέλουμε να καταγράφουμε οτιδήποτε συμβαίνει επάνω στην κάρτα. Τώρα καταλαβαίνω που χρησιμεύουν και αυτά τα δύο εδώ πέρα καλωδιάκια, ουσιαστικά για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε σε αυτό εδώ το σημείο το AC input, έτσι ώστε να δώσουμε ρεύμα στην συσκευή. Όσον αφορά τώρα τις μπαταρίες, η αλήθεια είναι ότι είχα πάρει μπαταρία η οποία ουσιαστικά είναι λιθίου 3,7V 18650 τύπου, 2600 mAh, και το πρόβλημα είναι ότι αυτή η μπαταρία έχει μία ασφάλεια ουσιαστικά στο κάτω μέρος και αυτό εδώ όπως βλέπετε, και έπρεπε να βγάλω την ασφάλεια από την μπαταρία διότι δεν χωρούσε μέσα εδώ. Έτσι ήταν μεγαλύτερη λόγω της ασφάλειας. Αυτή είναι μία μπαταρία η οποία βλέπετε ότι είναι λίγο πιο μικρή και ο λόγος είναι, όπως είπα, διότι η μπαταρία που πήρα ήταν με ασφάλεια. Αυτό το κάτω μέρος εδώ, το κενό, είναι λίγο πιο μεγάλο με αποτέλεσμα να μην χωράει μέσα εδώ και αναγκαστικά έπρεπε να τη βγάλω. Προσοχή λοιπόν στο τι θα πάρετε. Θα πρέπει να πάρετε λοιπόν μία μπαταρία λιθίου η οποία να έχει και πόλο από μπροστά εδώ να προεξέχει. Βλέπετε πως είναι να προεξέχει, αλλά να μην έχει ασφάλεια στο κάτω μέρος. Εδώ. Δείτε εδώ καλύτερα την διαφορά στο ύψος. Θα πρέπει να πάρετε λοιπόν μία μπαταρία τέτοια λιθίου και θα πρέπει η μπαταρία αυτή, όπως βλέπετε, δεν έχει πόλο στο πάνω μέρος. Θα πρέπει λοιπόν να πάρετε μια μπαταρία η οποία να έχει πόλο στο συν. Βλέπετε εδώ πέρα ότι δεν έχει. Εσείς θα πρέπει να πάρετε μια τέτοια η οποία να έχει πόλο και, όπως είπα, να μην είναι με ασφάλεια στο κάτω μέρος, διότι όπως βλέπετε είναι λίγο μεγαλύτερη και δεν χωράει μέσα στην συσκευή. Η εφαρμογή τώρα που πρέπει να κατεβάσετε ονομάζεται XSHCAM. Θα βρίσκεται στο App Store ή στο Android Store. Την ανοίγουμε, πατάμε Add Device. Εδώ Setup Device. Μας λέει αν ακούμε το Configuration Status, πατάμε όχι εδώ πέρα, διότι δεν το ακούμε. Και εδώ πέρα μας λέει ότι πρέπει να πατήσουμε το Doorbell, το μπροστά, μία φορά. Ok. Και μετά πρέπει να πατήσουμε το reset button για 3 seconds μέχρι το μπλε LED light να ανάψει και να το αφήσουμε. Άρα πατάμε το reset το οποίο είναι εδώ πίσω. Έχει ένα κουμπάκι. Το κρατάμε. Ok. System reset. Περιμένουμε. Ωραία, αυτή τη στιγμή είναι σε pairing mode λοιπόν και πατάμε εδώ πίσω, πατάμε yes, διαλέγουμε το Wi-Fi μας. Ωραία, βάζουμε τον κωδικό. Ωραία, επόμενο. The camera is in the
συνδέεται. Περιμένουμε λίγο. Ωραία. Και εδώ μας λέει εδώ πέρα πού θα βάλουμε ουσιαστικά την συσκευή μας. Εδώ γράφουμε το password, αυτό που θέλουμε. Και ξανά confirm το password. Και εδώ μας λέει να διαλέξουμε εάν η συσκευή είναι στην Κίνα ή εκτός Κίνας. Διαλέγουμε εκτός Κίνας και πατάμε finish. Βλέπετε εδώ πέρα ότι μετά τη σύνδεση υπάρχει εδώ πέρα ουσιαστικά μας στέλνει μήνυμα απευθείας όταν κάποιος χτυπάει στο κινητό μας και εδώ βλέπουμε ουσιαστικά, βλέπετε εδώ πέρα να βάλω και το χέρι μου πάνω, ναι, ορίστε, υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση γύρω στο 1 με 2 δευτερόλεπτα εδώ, βλέπετε, και ουσιαστικά κάπως έτσι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε από το κινητό μας την συσκευή. Τώρα, εδώ έχει κάποια μενού στο κάτω μέρος. Album, Switch, Cruise, Voice και Settings. Λογικά από εδώ, αν πατήσω, μπορούμε να μιλήσουμε. Εδώ μπορούμε να βγάλουμε φωτογραφίες. Ωραία. Και εδώ πέρα μπορούμε να γράψουμε βίντεο. Recording. Ωραία. Και να σταματήσουμε. Και αποθηκεύεται το βίντεο απευθείας στο album μας. Τώρα, πάμε να δούμε εδώ πέρα. Εδώ είναι το album για να δούμε τι έχουμε γράψει και τι έχουμε κάνει. Εδώ, από ό,τι βλέπω, γράφει Switch. Το οποίο δεν ξέρω τι ακριβώς κάνει. Θα το δούμε παρακάτω. Cruise, εδώ. Όπου ουσιαστικά, από ό,τι καταλαβαίνω, κάνει τη δικιά του κίνηση. Να το σηκώσω λίγο και πάνω. Εδώ, για να δούμε τι ακριβώς κάνει. Ωραία, κάνει μια κυκλική κίνηση με το Cruise. Βλέπετε εδώ πέρα. Μπορείς να δεις σιγά σιγά γύρω γύρω τι γίνεται. Ωραίο. Και εδώ έχει το Switch το οποίο κάνει Wide View. Βλέπετε πώς ακριβώς το δείχνει. Και πάμε εδώ πέρα να δούμε το Voice. Ναι, εδώ ακούμε, ουσιαστικά ενεργοποιούμε το μικρόφωνο του για να ακούσουμε και από εδώ λογικά μιλάμε. Τεστ 1-2. Ναι. Ακούγεται ουσιαστικά από τη συσκευή αυτά που λέμε εμείς. Και εδώ κάποια settings, SD card, cloud video, εδώ. Αναλόγως που θέλουμε να το αποθηκεύσουμε, total space, format SD, orientation, normal, rotate, mirror, mirror and rotate, environment, black light compensation, night IR, high light compensation και dynamic, εδώ ανάλογα τις συνθήκες που βρίσκεται η κάμερα, ανάλογα ενεργοποιούμε εδώ PIR detection, εδώ εάν περνάει κάποιος να μας στέλνει μήνυμα κτλ. Active time 15 second, ανά 15 δευτερόλεπτα ξέρω εγώ να κοιτάει. Power frequency 50 και 60 Hz. Εδώ το LED mode on και disabled. Device name και password. Το QR code, share QR code. Και εδώ πέρα κάποια χαρακτηριστικά firmware version και τα λοιπά, εδώ διάφορα ουσιαστικά στοιχεία της συσκευής. Ωραία, και κάπως έτσι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη συσκευή. Από εδώ μπορούμε να προσθέσουμε και άλλη συσκευή. Μπορούμε να πάρουμε και ακόμα μία, ας πούμε, για να βλέπουμε εάν η συσκευή μας βρίσκεται, για παράδειγμα, στην μπροστά πόρτα, στην πίσω πόρτα, να τα έχουμε όλα συγκεντρωμένα εδώ. Πολύ καλό και αυτό. Ωραία, και πάμε λίγο να κάνουμε τώρα τη σύνδεση εδώ του συγκεκριμένης συσκευής, όπου ουσιαστικά είναι το ηχείο του όταν κάποιος χτυπάει στο σπίτι μέσα ουσιαστικά. Αυτό το βάζουμε στην πρίζα, να σας το δείξω λίγο καλύτερα.
Στο πάνω δεξί μέρος μπορείς να διαλέξεις SD και HD βίντεο αντίστοιχα. Αλλάζει ουσιαστικά την εικόνα, τη δείχνει καλύτερα. Εδώ βλέπετε και το κουδούνι του, το οποίο μπορούμε να το βάλουμε κάπου μέσα στο σπίτι και όταν ο άλλος χτυπάει σε εξωτερικό χώρο να ενεργοποιείται και ουσιαστικά να μπορούμε μετά να καταλαβαίνουμε ότι κάποιος είναι στην πόρτα μας. Άρα ουσιαστικά θα χρειαστείτε και ένα κινητό, είναι μια smart κάμερα, χρειάζεστε ένα smartphone για να το χρησιμοποιήσετε. Γενικά γρήγορη η σύνδεση και εύκολη. Πάμε να ρυθμίσουμε όμως πρώτα τον ήχο στη συσκευή. Εδώ στα δεξιά έχει τρία κουμπάκια σε αυτό εδώ το σημείο. Τώρα δεν φαίνονται, η αλήθεια είναι, εδώ προεξέχουν. Το πρώτο κουμπάκι είναι αυτό εδώ. Το πατάμε και ακούμε τον ήχο. Και από κάτω ακριβώς μπορούμε να αλλάξουμε τους διάφορους ήχους και να διαλέξουμε αυτό που θέλουμε. Επίσης, αν ξαναπατήσουμε το κουμπάκι το πάνω, αρχίζει και χαμηλώνει η μουσική, χαμηλώνει, χαμηλώνει κι άλλο και ξανά ανεβαίνει, κάνει κύκλο ουσιαστικά, ανάλογα πόσο δυνατά θέλουμε να το έχουμε. Και κάπως έτσι είναι στο αθόρυβο. Ωραία, κάπως έτσι λειτουργούν λοιπόν οι ήχοι στο συγκεκριμένη συσκευή. Πάμε λοιπόν να συνδέσουμε τη συσκευή με το μηχάνημα, με την κάμερά μας. Για να κάνουμε λοιπόν το pairing θα πρέπει να πατήσουμε αυτό εδώ το κουμπάκι στο πάνω μέρος. Πατάμε, κρατάμε, ανάβει μπλε και μετά πατάμε εδώ πέρα το κουμπάκι το κεντρικό. Και τώρα έχει γίνει ουσιαστικά η σύνδεση. Πάμε να δούμε λίγο αν είναι επιτυχής η σύνδεση. Ας πούμε ότι η συσκευή μας βρίσκεται κάπου έξω, πατάμε και ουσιαστικά θα πρέπει να ακουστεί από εδώ ο ήχος. Ωραία, ακούγεται πάρα πολύ καλά και ουσιαστικά ακούγεται και από το κινητό μας, μας στέλνει notification. Για την τοποθέτηση χρησιμοποίησα απλά τα δύο αυτοκόλλητα που έχει από πίσω. Δεν χρειάστηκε ούτε να χρησιμοποιήσω βίδες ούτε τίποτα. Πάμε να δούμε λίγο τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της συγκεκριμένης συσκευής. Θα ξεκινήσω από τα πλεονεκτήματα. Εύκολη εγκατάσταση, γρήγορη εγκατάσταση. Μειονέκτημα το ότι θα πρέπει να δώσετε γύρω στα 20 ευρώ για να πάρετε μπαταρίες, οι οποίες να είναι λιθίου, να είναι 18650 τύπου, 3,7 volt, χωρίς ασφάλεια. Γιατί υπάρχουν μπαταρίες και με ασφάλεια, εσείς θα πρέπει να πάρετε αυτές που είναι χωρίς ασφάλεια, γιατί δεν θα χωράνε να μπουν στη συσκευή, δεν θα μπορείς να τις χρησιμοποιήσετε. Γενικά έχουμε 720p βίντεο, το οποίο εντάξει, λειτουργεί αρκετά καλά, η ευκρίνεια είναι αρκετά καλή, γενικότερα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού υπήρχε έτσι μια καλή απόδοση. Έχω αφήσει τη συσκευή εδώ και 10 μέρες, τη δοκίμασα, οι μπαταρίες κρατάνε μεγάλο διάστημα, έτσι, είναι 2600 mAh αυτές που πήρα. Γενικότερα κρατάνε πάρα πολύ διότι η συσκευή πέφτει σε standby mode και μόλις δει ότι κάτι συμβαίνει τότε ξαναξυπνάει και ενεργοποιείται. Άρα το consumption όσον αφορά την δύναμη που τρώει, ουσιαστικά που χρειάζεται για να λειτουργήσει, είναι πολύ μικρό.
Καλό αυτό το σημείο, άρα μπορεί να σας πάει μέχρι, με τρεις μπαταρίες μπορεί να πάει και μέχρι 5 περίπου μήνες με μία φόρτιση. Πράγμα το οποίο το αφήνεις και το ξεχνάς. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και απομακρυσμένα. Το κακό είναι ότι δεν μπορείς να βάλεις επάνω μία κάρτα 3G εκεί που θα το χρησιμοποιήσεις. Θα πρέπει να έχεις από κάπου ίντερνετ. Άρα δεν μπορείς να βάλεις μία κάρτα 3G ή 4G και να δώσεις ίντερνετ στη συσκευή και μετά εσύ να πας να συνδεθείς από το σπίτι σου, για παράδειγμα, για να το δεις. Θα πρέπει εκεί που θα το βάλεις και που θα βάλεις τη συσκευή, θα πρέπει να έχεις με κάποιον τρόπο Wi-Fi δίκτυο ή κάποιον adapter ο οποίος να λειτουργεί μέσω Wi-Fi και να το χρησιμοποιήσεις. Από εκεί και πέρα μπορείς να λειτουργήσεις τη συσκευή και από το κινητό. Μπορείς να δεις τη συσκευή, μπορείς να δεις ουσιαστικά να πάσα στιγμή από το κινητό σου, μπορείς να πάρεις notifications, υπάρχει το detection όσον αφορά την κίνηση, εάν περάσει κάποιος από μπροστά, σταματάει ουσιαστικά και σου στέλνει μήνυμα εκείνη τη στιγμή, για να ξέρεις ότι κάποιος βρίσκεται στο σημείο που βρίσκεται η κάμερα ή κάποιος πέρασε από μπροστά. Αυτό μπορείς να το ορίσεις, μπορείς να το κάνεις και disable, αν δεν θες να καταγράφει ουσιαστικά κάθε φορά που περνάει κάποιος. Μπορείς να αποθηκεύσεις τα δεδομένα στο cloud το οποίο έχει, που σημαίνει ότι ακόμα και αν έρθει κάποιος και πάει να σπάσει τη συσκευή, εσύ θα έχεις το βίντεο στο cloud, έτσι ώστε να το κατεβάσεις. Και κάπως έτσι λοιπόν μπορείς να λειτουργήσεις τη συσκευή. Είναι μια συσκευή όπου για 35 ευρώ, γύρω στα 30 κάτι ευρώ, εκεί θα τη βρείτε, συνήθως, αξίζει τα χρήματά της. Και όπως είπα, μπορείς και να μιλήσεις με τον, με αυτόν που βρίσκεται στη συσκευή απομακρυσμένα, να του απαντήσεις, ουσιαστικά να κάνεις μια συνομιλία, εάν δεις ότι δεν βρίσκεσαι εσύ εκεί. Γενικότερα, δούλεψε αρκετά καλά και δουλεύει αρκετά καλά. Εύκολο, όπως είπα, στη χρήση και το προτείνω, ναι. Το προτείνω το συγκεκριμένο για να το χρησιμοποιήσετε είτε σε εσωτερικό χώρο είτε σε εξωτερικό. Αναλόγως πώς θέλετε να το χρησιμοποιήσετε, μπορείτε και σε εξωτερικό χώρο. Βέβαια, σε εξωτερικό χώρο όχι, σε χώρο που είναι απροστάτευτο όσον αφορά τη βροχή, εκεί δεν είναι αδιάβροχη συσκευή, δεν υπάρχει κάποιο σύστημα μέσα το οποίο να είναι waterproof. Τουλάχιστον το άνοιξα και δεν είδα κάτι τέτοιο. Άσχετα από αυτοί λένε ότι είναι waterproof, δεν είναι waterproof, είναι water resistant, όπου είναι ουσιαστικά ανθεκτικό στις πιτσιλιές. Είναι διαφορετικό να είναι κάτι αδιάβροχο και διαφορετικό να είναι ανθεκτικό στις πιτσιλιές. Άρα μην το αφήσετε εκτεθειμένο στη βροχή. Τουλάχιστον αν το θέλετε εκεί έξω, θα πρέπει να βάλετε από κάτω, από πάνω κάποιο κάλυμα, έτσι ένα σημείο ώστε να καλύπτει τη συσκευή για να μην βραχεί. Αυτά όσον αφορά την συσκευή. Είναι μια συσκευή την οποία την προτείνω, όπως είπα, και μπορείτε να την βρείτε από το bankoot.com. Βέβαια, όλα τα κουπόνια μπορείτε να τα βρείτε στο couponect.gr, το site το οποίο έχω δημιουργήσει και καθημερινά ανανεώνεται με κουπόνια και με προσφορές από διάφορα κινέζικα καταστήματα, καταστήματα ηλεκτρονικά της Κίνας, τα μεγαλύτερα τουλάχιστον, Banggood, Gearbest, Geek Buying, TomTop κλπ. Και μπορείτε να βρείτε από εκεί κουπόνι, έτσι ώστε να κατεβάσετε την τιμή, το εκπτωτικό κουπόνι που δίνουν συνήθως από τα καταστήματα αυτά. Αυτά από εμένα. Ως την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια χαρά! Γεια σας! Γεια σας! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Tech With Coffee. Λοιπόν, σήμερα βρισκόμαστε σε άλλο χώρο. Είμαστε σε άλλο χώρο, ναι. Είμαστε σπίτι μου. Στο σπίτι, Άρη. Στο στούντιο μου, θέλω να πω. Πριν ήμασταν στο στούντιο του Στέφανου, τώρα είμαστε στο στούντιο το δικό μου.